Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Αρκετά με την αιμονή του Αλέξη Τσίπρα με την ποσοτική χαλάρωση, εξέφρασε στο insider.gr κοινοτικός αξιωματούχος, εκφράζοντας έτσι το κλίμα που επικρατεί στους κόλπους Ευρωζώνης σε σχέση με τις ελληνικές θέσεις για την ελάφρυνση του χρέους. Σε 15 μέρες από σήμερα, στο επόμενο Eurogroup, ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα κληθεί ξανά να αποφασίσει το εάν θα αποδεχθεί μια λύση που προβλέπει εκταμείευση της δόσης με την συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο πρόγραμμα, χωρίς να προσδιορίζεται χρονικά η χρηματοδοτική εισφορά του και χωρίς πρόσθετες διατυπώσεις για το χρέος πέρα εκείνων που περιλαμβάνονται στο ανακοινωθέν του Μαΐου του 2016. Στους στρατηγικούς κακοπληρωτές αλλά και στους μεγάλους οφειλέτες στρέφονται σε πρώτη φάση προσπάθειες των τραπεζών για την αντιμετώπιση του προβλήματος των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων. Οι 70 μεγαλύτερες κόκκινες εταιρείες χρωστούν συνολικά στις τράπεζες το ποσό των 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο υποδιοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, Θεόδωρος Μητράκος, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, δηλώνοντας εμέσως πλην σαφώς ότι αν δεν μειωθούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, οι τράπεζες δεν θα μπορέσουν να δανείσουν για να ανακάμψει η επενδυτική δραστηριότητα και η οικονομία. Πρόκειται για μια νέα πρωτοπόρα startup, η οποία έχει εγκαινιάσει την online παρουσία της σε Αθήνα και Λευκοσία μέσα στο 2017, την Exports Manager, η οποία έχει υλοποιήσει την πρώτη πλατφόρμα εξαγωγών τροφίμων και ποτών που βασίζεται σε ένα εξελιγμένο μοντέλο ηλεκτρονικής αγοράς, συνδέοντας μεταφορείς, ασφαλιστικές εταιρείες και τράπεζες με τους συναλλασσόμενους εξαγωγές και αγοραστές τη στιγμή που εξελίσσεται η συμφωνία. Όπως δηλώνει στο insider.gr ο Γιάννης Ασλάνης, Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, σε μια εποχή που η ελληνική οικονομία δοκιμάζεται αλλά και οι διεθνείς συνθήκες αλλάζουν διαρκώς, θεωρήσαμε ότι η πλέον κατάλληλη κίνηση ήταν η επένδυση στην τεχνολογία ως μέσο παροχής εξαγωγικής τεχνογνωσίας προς τις μικρομεσαίες εταιρείες στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με το γενικό δείκτη μόνο κυμαίνει 777,63 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,31% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.